Η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διαβάζουμε για εκείνον στα σχολικά μας βιβλία. Παρακολουθούμε ταινίες με τα κατορθώματά του. Στη βόλτα μας στο πάρκο συχνά θα συναντήσουμε κάποιο δικό του άγαλμα. Άραγε γνωρίζεις γιατί θεωρήθηκε τόσο σπουδαίος που τον ονομάσαμε Μέγα. Η ιστορία μας ξεκινά το 356 π.Χ. από την Πέλα, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Εκεί γεννήθηκε ο Αλέξανδρος. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο δεύτερος και μητέρα του η βασίλισσα Ολυμπιάδα. Από μικρή ηλικία επέδειξε μεγάλη ευφυΐα και περιέργεια και έμαθε μαθηματικά, γραφή, ανάγνωση. Αλλά και να παίζει λύρα. Του άρεσε ιδιαίτερα να παρατηρεί τον κόσμο. Όταν ο Αλέξανδρος έγινε 13 ετών, ο πατέρας του, ο Φίλιππος ο δεύτερος, του έφερε ένα πολύ σπουδαίο δάσκαλο, τον φιλόσοφο Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ενέπνευσε με τα μαθήματά του τον Αλέξανδρο να γίνει καλός πολεμιστής. Οι ιδιαίτερες ικανότητες του Αλέξανδρου άρχισαν να φαίνονται όταν του δόθηκε από τον πατέρα του ένα μεγαλοπρεπές αλλά αδάμαστο άλογο. Το όνομά του ήταν Βουκεφάλας. Το άλογο αυτό όμως δεν ηρεμούσε ποτέ. Ο Αλέξανδρος το παρατήρησε για λίγο καιρό και κατάλαβε πως το τρομάζει η σκιά του. Έτσι το γύρισε να κοιτά τον ήλιο, ρίχνοντας τη σκιά πίσω του. Το άλογο ηρέμησε αμέσως. Έτσι ο Αλέξανδρος και ο Βουκεφάλας ανέπτυξαν ισχυρό δεσμό. Τα επιτεύγματα αυτά εντυπωσίασαν τον Φίλιππο τον δεύτερο και σε ηλικία μόλις 16 ετών τον έκανε διοικητή ενός τμήματος του Μακεδονικού στρατού. Παρέα κατάφεραν να κερδίσουν το στρατό της Αθήνας και της Θήβας και να ενοποιήσουν όλες τις ελληνικές πόλεις κράτη. Ενώ όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν υπέροχα, ο Φίλιππος ο δεύτερος πεθαίνει το 336 π.Χ. Ο Αλέξανδρος, σε ηλικία μόλις 20 ετών, ανακηρύχθηκε βασιλιάς. Κέρδισε την εμπιστοσύνη σχεδόν όλων των ελληνικών κρατών και αποφάσισε να υλοποιήσει το μεγάλο όραμα του πατέρα του, να καταλάβει την Περσική Αυτοκρατορία. Με πολυάριθμο και δυνατό στρατό ξεκίνησε την εκστρατεία του προς την Ανατολή. Έχοντας εμπιστοσύνη στους πολεμιστές του, αντιμετώπισε τους Πέρσες και κατάφερε να τους κερδίσει. Έπειτα, κατευθύνθηκε προς την Αίγυπτο. Στις εκβολές του Νείλου εντυπωσιάστηκε και ίδρυσε μια νέα πόλη, την Αλεξάνδρεια. Επόμενος σταθμός, η Βαβυλώνα. Και εκεί ο Αλέξανδρος έφτασε θριαμβευτής.
Μετά τις συνεχόμενες νίκες, ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει στα βάθη της Ασίας μέχρι την Ινδία. Η αυτοκρατορία του πια ξεκινούσε από την Αδριατική θάλασσα και έφτανε μέχρι τον Ινδό ποταμό το 327 π.Χ. Είχε καταφέρει να φτιάξει μια αυτοκρατορία τόσο μεγάλη που κανείς δεν μπορούσε ούτε καν να τη φανταστεί. Ωστόσο, στις όχθες του ποταμού τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Οι στρατιώτες του, εξαντλημένοι από τις πολλές μάχες και έχοντας ζήσει καιρό χωρίς την οικογένειά τους, δεν ήθελαν να συνεχίσουν. Έτσι ο Αλέξανδρος κατάλαβε πως είχαν δίκιο και αποφάσισε να γυρίσουν πίσω. Στην επιστροφή αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, καθώς περπατούσαν για μέρες κάτω από τη βροχή ή τον καυτό ήλιο της ερήμου, πολλές φορές χωρίς νερό. Όταν έφτασαν στη Βαβυλώνα, ο Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεν βελτιωνόταν. Έτσι ζήτησε να αποχαιρετήσει έναν έναν τους στρατιώτες του που τόσες πολλές περιπέτειες είχαν περάσει παρέα. Στις 10 Ιουνίου 323 π.Χ. άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 32 ετών. Μέχρι σήμερα θεωρείται ως ένας από τους πιο ευφυείς στρατηγούς της ιστορίας και είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για τα επιτεύγματά του.